Να σου πω, έχεις αδυνατήσει αρκετά. Έχω αδυνατήσει, ναι. Πόσα κιλά έχεις χάσει? Δεν μην νομίζω ότι έχω χάσει πάρα πολλά, αλλά έχω χάσει 4-5. Πιο, ξέρω εγώ, πιο πολλά κιλά, όχι. Ενώ πιο ότι ταλαιπωρήθηκες. Ναι, ταλαιπωρήθηκα, αλήθεια είναι, ναι. Μέσα μια εβδομάδα δηλαδή έχασα αρκετά κιλά. Κοίταξε να δεις. Εγώ είδα στο Instagram, ανέβασες 1-2 φωτογραφίες και πήρα τηλέφωνο να ρωτήσω αν είναι κάτι και μου λένε ότι δεν ξέρανε και... βασικά. Ναι, δεν είχα πει και κάτι. Τι πιθανό, έχει γίνει? Τίποτα, όχι μωρέ. Από μια πέτρα στο νεφρό μου κάνει φλεγμονή. Και μπήκα μέσα να κάνω δύο χειρουργία. Αναγκάστηκα να κάνω. Έκανες δύο χειρουργία. Ναι. Δύο μέσα μια εβδομάδα, ναι. Μου κάνει φλεγμονή μια πέτρα. Συγγνώμη, εσύ δεν είχες πόνο. Δεν ξέρω τώρα. Πόνο. Μετά την παράσταση πήγα διπλωμένο στο νοσοκομείο. Όταν έχεις πέτρα στη χολή, πονάς. Ναι, και στο νεφρό πονάς. Και στο νεφρό. Ναι, πάρα πολύ. Στο νεφρό είχες πέτρα. Στο νεφρό. Και δεν πήγες για εξετάσεις? Κατευθείαν μπήκα στο νοσοκομείο γιατί ήμουν διπλωμένο. Μπήκα διπλωμένο. Α, δεν μπορούσα να μιλήσω. Στην παράσταση, ας πούμε. Στην παράσταση, ναι. Δεν άντυχα, πήγα στο νοσοκομείο κατευθείαν. Και εκεί έκανα κάποιες εξετάσεις που είχα πρόβλημα, δηλαδή είχα θέμα και μου είχε κάνει φλεγμονή, αλλά δεν μπορούσα να την αφαιρέσω. Και αναγκαστικά έπρεπε να μπω μέσα γιατί επειδή είχα πρόβλημα. Επειδή είχε φλεγμονή, δεν μπορούσε, ναι, να την αφαιρέσεις. Και το χειρουργείο τότε τι έκανα? Έκανα την επέμβαση για να βάλω αυτό το λεγόμενο pigtail. Ένα σωληνάκι που συνδέεται από το νεφρό και για να κατεβαίνουν δηλαδή τα υγρά όλα. Ξαφνικά. Ξαφνικά. Όλα αυτά. Είχα κάποιες ενοχλήσεις, αλλά τώρα εγώ καταλαβαίνεις, ανέστητος που είμαι, δεν έδωσα βάση. Αυτό λέω ότι. Δεν ξέρω τώρα, αλλά συνήθως κάτι το σώμα λίγο σε προειδοποιεί, ναι, ναι, με πόνο. Με έχει προειδοποιήσει. Απλά εγώ δεν καταλάβαινα. Λέω εντάξει, θα είναι κάτι που θα περάσει. Όχι, ναι, καταλάβαινα, αλλά μάλλον βαριόσουν να πει τώρα σιγά να το ψάξω. Και βαριόμουν, αλλά ξέρεις. Πολύ μετά. Ναι, παιδιά, πάνω στην αισιοδοξία μου λέω δεν είναι κάτι το σοβαρό. Ναι, είναι... πρέπει όμως να, ναι, κοιτάς τα πάντα τελικά. Τελικά, ναι. Και γιατί προέκυψε ακόμα ένα χειρουργείο? Πόσες μέρες έμεινε στο νοσοκομείο? Γιατί. Πόσες μέρες? Όμω νομίζει, δεν έμεινα. Δύο μέρες έμεινα και έφυγα κατευθείαν με το χειρουργείο να πάω στην παράσταση κιόλα. Και το δεύτερο χειρουργείο, γιατί το δεύτερο χειρουργείο το έκανα γιατί έπρεπε να αφαιρέσω μετά αυτό το σωληνάκι και πλέον επειδή είχε φύγει φλεγμόνη να χτυπήσω την πέτρα με λέιζερ για να αφαιρεθεί γιατί να μην ξαναχρειαστεί να έχω θέμα δηλαδή με το νεφρό. Γιατί είχε διωγγωθεί το νεφρό, είχα θέμα. Είχες θέμα, ναι. Φοβήθηκες? Δεν φοβήθηκα, ήταν πολύ... είχε μεγάλη ταλαιπωρία και πολύ πόνο τη διάρκεια. Δηλαδή αυτή τη βδομάδα ήμουνα... Θα με έβλεπες με το χαμόγελο, αλλά ήμουνα. Εννοείς, αφού βγήκες και μετά πάλι πονούσες? Ναι, πονούσα. Μετά το πρώτο χειρουργείο πονούσα πάρα πολύ, το σύζητα. Πάρα πολύ. Η δική σου? Αγχωμένη, αλλά εντάξει, εγώ ήμουνα μια χαρά. Καλά, νομίζω είναι και μια επέμβαση που δεν είναι πολύ σοβαρή. Το λέω σε δεν είναι σοβαρή, αυτό, έτσι, αλλά είναι επίπονη μετά. Δηλαδή πονάς. Είναι επίπονας, ναι, ταλαιπωρήθηκε. Και είσαι και πολλές υποχρεώσεις, γιατί είσαι και τόσο. Ναι, γιατί ήταν και η σειρά, ήταν παραλύτε, και. Όχι, από τη σειρά, δόξα τω Θεώ, δηλαδή μου δώσανε μια εβδομάδα άδεια. Α, οκ. Okay. Στο θέατρο όμως πήγα. Και στα γενέθλιά σου έγινε αυτό? Δεν, ναι, στα γενέθλιά μου ήταν το δεύτερο χειρουργείο. Απλά ο γιατρός μου είπε θα σε αφήσω μετά το βράδυ, άντε να πας να κόψεις την τρουτίτσα σου και μ' άφησε να φύγω. Ακούς. Μου πέρασε όλες τις αντιβιώσεις. Μια χαρά, εγώ το έστειλα χρόνια πολλά εκείνη τη μέρα από εδώ και μου έστειλε φωτογραφία νοσοκομείο. Ναι, ναι, ναι. Εσύ μου έστειλε το βράδυ. Α, το βράδυ ήταν. Ναι, ναι. Στο νοσοκομείο, ωραία. Εντάξει, τέλος, καλό, όλα καλά. Ναι, 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 ναι. Τώρα από εδώ και πέρα τι σου είπανε? Τίποτα, εντάξει, να προσέχω να πίνω πολλά νερά. Έπινες νερό εσύ γενικά? Καθόλου. Καθόλου, τίποτα. Καθόλου. Πιο εύκολα λέει, έπινα. Αλκοόλ. Αλκοόλ παρά νερό. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι, εντάξει, ναι. Η μαμά σου ανησύχησε, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Σε βλέπω λίγο κάπως. Όχι, καλά, μια χαρά είμαι. Γιατί? Φωνάζει, μήπως τώρα και όχι, το ταλαιπωρούμε. Έχει θέμα πάντα με τις συνεντεύξεις ο Μάνος. Ναι. Πάντα έχει. Έχω ένα άγχος, με πιάνει. Να τότε το ένα ρίγος. Να δω τι θα με ρωτήσει.